Η Αγία Τριάδα, η ιστορική συνοικία του Ηρακλείου με τα αναρρύθμιτα παλαιά οικίσματα που χρήζουν άμεσης μέρημνας, δεν έμεινε ανεπηρέαστη από την έντονη σεισμική δραστηριότητα των ημερών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Αρμένικη Εκκλησία που βρίσκεται στην καρδιά της περιοχής και υπέστη ζημιές μικρής έκτασης σε μεσοτυχίες καθώς και στο καμπαναριό, το οποίο ήδη υποβαστάζεται με ειδική κατασκευή. Εδώ έχω παρατηρήσει κάποια μικρές ρογμές, ας πούμε, ραγίσματα. Βεβαίως φοβόμασταν και σκεφτόμασταν αν έπρεπε να κοιμηθούμε στο σπίτι ή να βγούμε κάπου στα αυτοκίνητα ή δεν ξέρω κι εγώ. Φοβόμαστε. Εγώ είμαι από την Αρμενία και έχω ζήσει ένα μεγάλο σεισμό. Δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους νεκρούς. Οπότε πρέπει να προσέχουμε όσο γίνεται περισσότερα και να προσευχηθούμε γιατί ο Θεός μας βοηθάει. Στο παρελθόν, από κτίρια όπως αυτά έχουν αποκολληθεί ολόκληρα μπαλκόνια και ως εκ θαύματος αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. Τα άλλα που είναι καινούργια δεν έχουν πάθει τόσο πολύ ζημιά όσο τα παλιά. Ναι, έχουν πέσει τείχοι, έχουν πέσει αυλές, έχουν πέσει παλιά ανταμάρια εδώ πέρα στην παλιά Αγία Τριάδα, αλλά όσο να είναι οι άνθρωποι φοβούνται ακόμα. Και οι κάτοικοι της περιοχής όμως, οι οποίοι αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα με τα κτίρια τους, φοβούνται για ενδεχόμενη νέα σεισμική δραστηριότητα η οποία μπορεί να αποβεί τελειωτική. Κάνουμε βεγγέρα κάθε βράδυ, είμαστε σε ετοιμότητα. Βρισκόμαστε στην Αγία Τριάδα, σε μία από τις ιστορικότερες συνοικίες της πόλης του Ηρακλείου, με αναρρύθμιτα παλαιά οικίσματα τα οποία ο μεγάλος σεισμός δεν άφησε αναπηρέαστα. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό οίκημα, αυτή τη φορά στην οδό 25 Αυγούστου, πλησίων της Καθολικής Εκκλησίας, παρουσιάζει σοβαρότατα σημάδια ετοιμορροπίας, καθώς τα δοκάρια του είναι ένα βήμα πριν την κατάρρευση. Στην περιοχή του Λάκου, ένα σημείο επίσης ιστορικής σημασίας, τα ήδη ταλαιπωρημένα παλαιά κτίρια στους ρυθμούς των ισχυρών Ρίχτερ δεν άντεξαν, με αποτέλεσμα να υποστούν κατολιστήσεις και στρεβλώσεις. Η ψυχολογία λίγο έχει πέσει σε όλους μας, φοβόμαστε να κυκλοφορήσουμε. Βάσει πρόσφατης απογραφής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης, μόνο στην παλιά πόλη του Ηρακλείου κατεγράφησαν περισσότερα από 700 κτίρια τα οποία θεωρούνται επικίνδυνα, καθώς εμφανίζουν χαρακτηριστικά ετοιμορροπίας, με τις επεμβάσεις σε αυτά να είναι εξαιρετικά δύσκολες και χρονοβόρες αφού στην πλειονότητά τους έχουν σύνθετο ιδιοκτησιακό καθεστώς ή είναι διατηρηταία.